Γεια σε όλους, Νίκος Κούνας 13 εδώ, αλλιώς White Mask 13. Είναι η τρίτη φορά που γράφω αυτό το βίντεο, γιατί την πρώτη φορά είχα ξεχάσει να κάνω record το desktop audio, τη δεύτερη φορά είχα κλείσει το μικρόφωνο και δεν ακούγατε το μικρόφωνο, και αυτή είναι η τρίτη φορά και ελπίζω η τελευταία. Θα μπω στο zoom της υπόθεσης. Βγαίνει πρόσφατα η Minecraft έκδοση 1.19.1 και με αυτήν, αντί να βάλουν καινούργια πράγματα, να φτιάξουν bugs κτλ., αφοσιώνονται στο να κάνουν moderation, όπως το λένε και αυτοί. Και συγκεκριμένα, όπως το λένε αυτοί, θα χρησιμοποιήσουν Minecraft Investigators. Οπότε να προσέχετε, δεν θέλετε να εμφανιστεί στο σπίτι σας ένας Minecraft Investigator. Μπορεί ένας Redditor, ένας Reddit Investigator. Αλλά ένας Minecraft Investigator ούτε στον χειρότερο μου εχθρό θα το εφόμουν. Anyways, το θέμα ξεκίνησε 2 χρόνια στο Bedrock, που μπορούσε να φας ban από όλους τους multiplayer servers και σε μερικές πλατφόρμες, ξέρω συγκεκριμένα για το Nintendo Switch, έκδοση του Minecraft Bedrock Edition μπορούσε να φας ban και από single player, και φανταστείτε να παίρνετε, να αγοράζετε το CSGO, τώρα είναι δωρεάν, αλλά πιο παλιά ήταν να το αγοράζεις, να το αγοράζετε. Να βάζατε cheat σε online και μετά να μην σας άφηνε το παιχνίδι να παίξετε ούτε με bots ούτε LAN παιχνίδι, αν ερχόταν ένας άλλος φίλος σας σπίτι και συνδέετε τα PC σας μαζί. Πιστεύω θα ήταν μαλακία και θα είχατε θυμώσει πάρα πολύ στη Valve. Τώρα, αυτό το φέρνουν και σε Java players, και ξεκίνησαν να το φέρνουν σε Java players κατά τον Ιανουάριο αυτού του χρόνου, και είχες από 20 Ιανουαρίου μέχρι 10 Μάρτς να κάνεις migrate το Mojang account σου και να έπαιρνες και μια τσάμπα καπούλα. Ε, ποιος μπορεί να πει όχι σε κάπα? Εγώ, γιατί έχω ήδη. Αλλά μπορείς να πάρεις μια τσάμπα καπούλα και να κάνεις και migrate σε Microsoft account. Δεν ακούγεται φανταστικό? Όχι, συμφωνώ. Ο λόγος που το έκαναν αυτό πιο πολύ είναι για να σας κάνουν να συμφωνήσετε στα terms and conditions για το chat moderation και για το Microsoft / Xbox account σας. Ώστε δείτε. Αυτό το βίντεο να αναφέρω είναι από τον FitMC. Java players were forced to migrate to Microsoft accounts not too long ago. They had to agree to Microsoft's terms of service, which is where these new chat rules come from. In-game capes were given as a reward to migrated accounts, so many didn't bother to actually read the fine print of what they were signing up for. Trust me, this is a positive move, and nothing you like about Minecraft is going to change. Any questions? So how do I... Ναι, με λίγα λόγια σας τσάκωσαν με τον πιο ηλίθιο τρόπο δυνατόν. Οπότε έπρεπε αναγκαστικά να συμφωνήσει σε αυτά τα terms and conditions. Όπως είχαν συμφωνήσει και οι Bedrock players το 2020, τώρα γίνεται κάπως να το αποτρέψει αυτό? Γίνεται. Και θα σας δείξω εδώ συγκεκριμένα. Luckily, us Java players have options. In fact, only hours after the announcement of Minecraft pre-release 1.19.1, a mod was developed for Fabric and Forge, which effectively disables message moderation and reporting. The mod modifies chat messages so that they aren't signed, which basically means there's no proof it was sent from your Minecraft account. I'm sure servers like my own will adapt these plugins or use other methods, preventing Mojang chat reporting as well. Αυτό το βίντεο είναι από τον The Mr. Epic. Ανέφερα τον προηγούμενο, θέλω να αναφέρω και αυτόν. Πολύ γάματα βίντεο και τα δύο, θα τα έχω στο description. Επίσης, έχουμε μουσικούλα σήμερα. Πολύ fancy, το ξέρω. Και λοιπόν, το takeaway που θέλω να πω από εδώ είναι: μη συμφωνείτε σε κάτι πριν το διαβάσετε. Και εγώ προσωπικά θέλω να αναφέρω και λίγο τη δικιά μου κατάσταση σχετικά με το Minecraft. Δεν έχω κάνει migrate σε Microsoft account. Οπότε εγώ προσωπικά δεν μπορώ να έχω χάσει δυνατότητες. Δεν μπορώ να αλλάξω skin, και μπορείς να αλλάξεις skin με 2 τρόπους στο Minecraft. Ήταν ο παλιός τρόπος που πηγαίνεις στο minecraft.net/profile και μπορείς να τα αλλάξεις από εκεί. Και είναι και ο καινούριος τρόπος από το launcher που μπορείς να μπεις και να τα αλλάξεις, ξέρετε, όλο αυτόν τον τρόπο. Από το launcher δεν με αφήνει να μπω γιατί λέει πρέπει να κάνεις migrate το account σου, και όταν πάω στη σελίδα μου λέει let's start migrating και είμαι σε φάση let's not. Και αν μπορούσα να χαρακτηρίσω όλο το player base του Java Minecraft που αγχώνεται γι' αυτό,
Θα ήταν με αυτό το κλιπ. Ακριβώς. Δεν μπορούσα να το πω καλύτερα ο ίδιος. Και θα ήθελα λίγο να μιλήσω για το πώς δουλεύει το authentication στο Minecraft και γιατί εγώ δεν φοβάμαι ότι να χάσω το Mojang account. Δεν φοβάμαι πώς θα χάσω το Mojang account. Ο τρόπος που δουλεύει, δεν ξέρω αν έχετε φτιάξει ποτέ σερβερ στο Aternos ή Java, για τους Java players μιλάω, αλλά έχει ένα κουμπάκι που λέγεται online-offline mode. Κρατήστε το στην άκρη του μυαλού σας, θα το πω λίγο για πιο μετά. Θα το αναφέρω. Θα αφήσω τους Minecraft investigators εδώ να με κάνουν investigate, θα το λέω αυτό, να μου πούνε αν τα λέω σωστά ή όχι. Αλλά όταν μπαίνεις σε έναν κόσμο, έχει ένα συγκεκριμένο κλειδί ο χαρακτήρας, όπου αυτό μετά ο server που μπήκε θα το τσεκάρει στους Mojang plus Minecraft servers για να δουν τι skin έχεις, αν είσαι όντως legit. Αυτό τώρα το κλειδί δεν μπορεί να χαθεί, γιατί πρέπει συγκεκριμένα κάποιος να πάει στο database να το σβήσει. Τώρα αυτό είναι θεωρίες που λέω εγώ, δεν ξέρω τώρα πόσο ισχύουν κτλ. Αλλά εγώ αυτό πιστεύω. Άρα, άμα μπεις από άλλο client, δεν υπάρχει τρόπος να fast ban από multiplayer. Νομίζω πως ακόμα κατά κάποιο τρόπο μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν θα ήταν σωστό, γιατί δεν έχεις συμφωνήσει στα terms and conditions. Άρα, θα μπορούσες να πας σε έναν server και να σε κάνουν report. Και θα κοιτάξουν αυτό το προφίλ και θα είναι σε φάση, αυτός ο παπάρας εδώ δεν έχει κάνει migrate, που σημαίνει ότι δεν έχει συμφωνήσει στα terms and conditions, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε τίποτα. Ή μπορεί να είναι σε φάση, αυτός ο παπάρας πήγε εκεί, έφαγε report από τον άλλο, τον καλό τον άνθρωπο που έχει κάνει migrate το account του, και δεν έχει κάνει migrate το αυτός το account του. Τι με νοιάζει να έχει συμφωνήσει στα terms and conditions, ban. Μπορεί να είναι κάποια από τις δύο. Να γίνει κάποια από τα δύο. Τώρα εγώ πως μπαίνω Minecraft. Ανέφερα πιο πριν ότι δεν μπορώ να πω από το official το Minecraft launcher. Θα σας πω λίγο, θα το ξεκινήσω αυτό με μια μικρή ιστοριούλα. Ήθελα να μπω να παίξω Feed the Beast Revelation με κάποια άλλα παιδιά, σωστά. Για να παίξεις Feed the Beast πρέπει να μπεις από ένα συγκεκριμένο launcher που λέγεται Cares Forge, που όλο αυτό βασίζεται στο Overwolf, που είναι ένα συγκεκριμένο overlay. Δεν μου αρέσει, δεν το θέλω. Και να το ήθελα, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το Mojang account μου στο CurseForge ή στο Feed the Beast Launcher το ίδιο. Γιατί μου λέει, γιατί παρόλο που έχει την επιλογή να συνδεθείς με Mojang account, είναι σε φάση, α, είσαι με Mojang account ακόμα, πήγαινε φτιάξε Microsoft account και μετά θα σε δεχτούν. Και είμαι σε φάση, όχι, δεν σας χρειάζομαι. Άμα εσείς δεν με αφήνετε να παίξετε το παιχνίδι που πλήρωσα, απλά θα βρω έναν άλλον τρόπο να παίξετε το παιχνίδι που πλήρωσα. Ο δικός μου τρόπος είναι, άμα θέλω να μπω σε κάποιον σερβερ όπως Hypixel, να παίξω Bedwars, Skywars, οτιδήποτε, πολύ απλά θα μπω με το Lunar Client. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, το Lunar Client είναι παρόμοιο στο Bad Lion Client. Φυσικά έχει κάποιες διαφορές, αφού είναι διαφορετικό client. Αλλά ναι, εγώ μπαίνω από εκεί, γιατί άμα μπεις εκεί θα σου έχει ένα κουμπί sign in με Microsoft account και το άλλο θα είναι το Mojang account. Άμα συνδεθείς με Mojang account θα σου πετάξει ένα μικρό παραθυράκι εδώ, θα σου λέει, α, μην ξεχάσεις να κάνεις migrate το account σου. Αλλά αυτό, δεν έχει τίποτα άλλο. Και όσο για το modpack, όσοι αναρωτιέστε, μπήκα και έπαιξα κανονικά με τους άλλους. Και θα αναφέρω λίγο παραπάνω γι' αυτό λίγο πιο μετά. Μπήκα, έπαιξα, όλα μια χαρά. Μπήκα από το Technic Launcher. Είναι ένα παλιό launcher για modpacks που το χρησιμοποιούσαμε για το Pixelmon και για το Hexit. Hexit ή Hermitcraft, δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο. Αλλά ακόμα δουλεύει με Mojang account. Γιατί μπορείς να παίξεις με Mojang account. Μια χαρά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Εκτός άμα μπεις, άμα θες να αλλάξεις skin από τη σελίδα του Minecraft ή να μπεις από το Minecraft Launcher. Εκεί επίτηδες δεν θα σε αφήσουν συγκεκριμένα. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να σε αφήσουν. Και άμα θέλουν να μπω vanilla Minecraft ή να μην πω ένα modpack, να παίξω με λίγα συγκεκριμένα mods,
Το T-Launcher δεν είναι μόνο για cracked. Μπορείς να συνδεθείς με, και με Microsoft account και με Mojang account. Συνδέθηκα με το Mojang account μου, κατέβασα το παιχνίδι κανονικά, την έκδοση την 1.18.2 και μπήκα στο Hypixel, έπαιξα κανονικά. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Το μόνο που παρατήρησα στο in-game είναι ότι μου έγραψε ο Hypixel όταν πρωτομπήκα ότι έχει ξεκινήσει το migration και πρέπει να το τελειώσω μέχρι March 10. Για να σας δείξω πότε ήταν αυτό, ήταν τότε, πριν 1, 2, 3, 4 μήνες. Πριν 4 μήνες έπρεπε να είχα κάνει migrate το Mojang account μου σε Microsoft, αλλιώς θεωρητικά μιλώντας θα χανόταν. Spoiler alert, δεν χάθηκε. Φυσικά. Γιατί λένε μπαρούφες. Και δεν έχω κανένα, απολύτως κανένα πρόβλημα να παίξω με το ίδιο skin. Έχω ωραίο skin. Μπορεί να είναι το πιο, μπορεί να μην είναι το πιο manly ή το skin που θα ήθελα να παίξω με σοβαρά άτομα, αλλά είναι ένα skin που μου αρέσει και το είχα βάλει πριν γίνει όλο αυτό το χάος. Και εγώ προσωπικά αρνούμαι να αλλάξω σε Microsoft account. Μου λένε πολλοί φίλοι μου ότι άμα δεν αλλάξεις και τα λοιπά θα το σβήσουν το account σου, δεν θα κρατήσουν καθόλου Mojang account. Αλλά νομίζω ότι θα το είχαν κάνει ήδη, για να είμαι ειλικρινής. Και εδώ θα μου πεις, τι αν το έχουν κάνει ήδη και δεν το έχεις παρατηρήσει. Έπαιξα Minecraft, επειδή ήθελα να το δω, έβλεπα όλα αυτά τα βίντεο και είμαι σε φάση, ακόμα μπορώ να πω με Mojang account. Και μπήκα με το Lunar Client στο Hypixel, έπαιξα μερικά TNT games έτσι για πλάκα να δω θα με πετάξει, θα με αφήσει να κάτσω. Έκατσα, έπαιξα και όλα ήταν μια χαρά, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Απλά μου έλεγε ο Hypixel μία για το migration που δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και μου έλεγε το Lunar Client εδώ, ότι α, κάνε migrate όταν μπορείς. Δεν έχουμε τεράστιο κουμπί. Και πάνω κάτω αυτό είναι ψυχολογικό bullying από τη μεγάλη εταιρεία γνωστή ως Microsoft. Και το κάνουν επίτηδες ή κατά λάθος. Πάντως έχουν χαλάσει το Skype και το Minecraft, τα δύο πιο μεγάλα πράγματα που έχουν αγοράσει. Και δεν θα εντυπωσιαστώ άμα χαλάσουν και από αυτές τις εταιρείες που πήραν τις gaming εταιρείες για να φτιάχνουν Xbox exclusive παιχνίδια μόνο. Το θεωρώ μαλακία. Θεωρώ ότι ένα παιχνίδι πρέπει να είναι σε όσες πλατφόρμες δυνατόν γίνεται, ώστε άμα έχω PC και θέλω να παίξω ένα παιχνίδι που είναι στο Xbox, να μην χρειάζεται να πάρω συγκεκριμένα Xbox για να το παίξω, ή για PlayStation. Άμα θέλω να πάρω δηλαδή κονσόλα για να παίζω παιχνίδια στο υπνοδωμάτιο, στο σαλόνι ή όπου την έχω, να είναι δικιά μου επιλογή. Αλλά τέλος πάντων, ποιος είμαι εγώ, εγώ μάλλον είμαι ένας παλιός Minecraft παίκτης που δεν θέλει να δώσει το Mojang account του στη μεγάλη την εταιρεία γιατί δεν συμφωνεί στα terms and conditions και δεν του αρέσουν τα Windows γιατί έχουν γίνει full bloated και πρέπει συνέχεια να πηγαίνει στο group policy για να αλλάζει μαλακίες. Θα ήθελα να αφήσω αυτό το βίντεο να σας πω ότι όσοι δεν έχετε κάνει migrate το account σας, μην το κάνετε. Εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι. Αν εσείς φοβάστε, νιώστε ελεύθερα να το κάνετε. Αλλά η δικιά μου γνώμη προσωπικά είναι ότι είναι μαλακία να το κάνετε. Γιατί θα πρέπει να συμφωνήσετε στα terms and conditions. Στα terms of service βασικά. TOS. Κοίτανε σε αυτό το βίντεο. Α, ναι. Ήθελα να διαβάσω αυτό το comment. Βήμα πρώτο. Ανάγκασε κάθε παίκτη να κάνει migrate σε Microsoft account για να συνεχίσει να παίζει το παιχνίδι που αγαπάει και παίζει για χρόνια. Βήμα δεύτερο. Κάνε τους αυτούς τους παίκτες να συμφωνήσουν στα καινούργια terms and conditions. Οπότε είτε να συμφωνήσουν είτε να μην ξαναπαίξουν Minecraft ποτέ ξανά. Δικιά τους επιλογή. Ξεκάθαρα δεν τους αναγκάζουμε να συμφωνήσουν. Σωστά. Βήμα 3. Αρχίζει να βάζεις αυτές τις δυνατότητες και οι παίκτες αρχίζουν να θυμώνουν. Βήμα 4. Απλά say, αφού συμφωνήσατε στα terms and conditions. Σοβαρά, η Microsoft πρέπει απλά να αφήσει τη Mojang να κάνει το παιχνίδι όπως ήταν πριν το καταστρέψουν. Λέει αυτό το comment. Και συμφωνώ απόλυτα. Εγώ είμαι ακόμα στο βήμα πρώτο.
που με αναγκάζουν. Δηλαδή, κάθε φορά που μπαίνεις, το να βλέπει, είναι σαν τον Diablo Immortal. Μπαίνεις και κάθε φορά που το βλέπεις είσαι σε φάση γιατί δεν έχω κάνει migrate, γιατί δεν έχω κάνει migrate. Αλλά η άκρη του μυαλού σου είναι σε φάση δεν χρειάζεται να κάνω migrate. Και άλλο ένα είναι εδώ που θα ήθελα να σας δείξω. Εδώ λέει για μερικά, για τα terms and conditions, όχι τα terms and conditions, για τους λόγους που μπορείς να φας ban. Μπορούμε να το διαβάσουμε και από εδώ, αλλά ειλικρινά εδώ το λέει πολύ καλύτερα. Θα ήθελα να θυμίσω ότι είναι ο Fit MC. Be there. Does profanity really belong on this list? If Minecraft is for all ages, surely adults can swear on more mature servers, right? Discussion of drugs and alcohol is very context sensitive. It's not always a bad thing and sometimes can be educational. The defamation, impersonation, or false information category simply lacks clarification. If I join a Minecraft server claiming to be a famous person, will anyone actually believe me? Will I get banned? Once again, context matters. The other categories I can understand. Those are really bad things that are straight up illegal in some. Αυτά. Νομίζω έχουμε κάνει το point μας clear. Εφόσον υπάρχει moderation, υπήρχε moderation για πόσα χρόνια σε dedicated Minecraft servers, δεν χρειάζεται να υπάρχει πλέον. Δεν χρειάζεται να βάλει Microsoft το χέρι της, το βρωμόχειρό της συγκεκριμένα. Και όσοι έχετε συμφωνήσει, έχετε Microsoft account και τα λοιπά, και η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω είναι απλά μην χρησιμοποιείτε το chat. Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ συγκεκριμένα ήμουνα σε ένα server survival σχετικά με VTubers που τα είχαν φτιάξει 4chaners. Τώρα όλοι τους ξέρουμε τους 4chaners. Εγώ πιστεύω ότι είναι γαμάτοι άνθρωποι, αλλά το ότι συνεχίζουν, το ότι βρίζουν, είναι ρατσιστές και τα λοιπά, είναι ότι είναι στη φύση τους. Είναι ο σερβερ τους, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Άμα δεν σ' αρέσει, μπορείς κάλλιστα να βγεις. Τώρα, αυτό που θέλει να κάνει η Microsoft είναι να το φέρει αυτούς τους κανόνες σε όλους τους σερβερ. Δεν ξέρω, το ανέφερα, ναι, ότι υπάρχει plugin που μπορείς να το κλείσεις. Τώρα δεν είναι plugin, θεωρητικά είναι mod, γιατί είναι για Fabric και Forge. Εμένα, εφόσον δεν έχω κάνει accept the terms and conditions, δεν με πολύ ενδιαφέρει. Και να με ενδιέφερε, παίζω πιο παλιές εκδόσεις του Minecraft. Η πιο καινούργια έκδοση που θα παίξω, το ανέφερα και πριν νομίζω, αλλά θέλω να το ξαναπώ άλλη μια στιγμή, είναι η 1.12.2 με mods, το Feed the Beast Revelation. Και το άλλο που παίζω είναι το στην 1.18.2 στο Hypixel, αν πούμε, με άλλα άτομα. Που αυτό το παίζω από το Lunar Client. Και η τελευταία έκδοση του Minecraft που ξέρω το τι έγινε είναι η 1.14.2. Από τότε και μετά έχω χάσει τι καινούριο έχουν βάλει και τα λοιπά. Και θα ήθελα να αφήσω το βίντεο με αυτή την εικόνα. Do you accept the terms and conditions? Δέχεστε τα terms and conditions της Microsoft? Αν όχι, όπως λένε και οι άλλοι εδώ οι φίλοι μας, οι δύο, είναι πολλοί άλλοι που το λένε αυτό, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο πιστεύω το είπανε το καλύτερο δυνατό, γι' αυτό έβαλα εδώ τα βίντεο. Άμα συμφωνείτε, μπορείτε να πάτε να κάνετε downvote την επιλογή τους, που είναι λίγο πιο μετά. Να, εδώ. Αυτό εδώ. Και αυτά πάνω κάτω. Όσο για μένα, θα συνεχίσω να κάνω βίντεο. Δεν έκανα βίντεο τόσο πολύ αυτό το χρόνο γιατί ήταν οι Πανελλήνιες και δεν είχα τόσο έμπνευση, να πω την αλήθεια, να κάνω βίντεο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω, φυσικά. Θα ρωτήσω, βασικά αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε σειρά το modpack playthrough που κάνουμε με τους άλλους. Είναι survival, είναι σε server, οπότε μπορείτε να έρθετε άμα θέλετε και εσείς οι ίδιοι. Άμα έχετε το παιχνίδι φυσικά, άμα έχετε το Feed the Beast Revelation, μπορούμε επίσης να το κάνουμε live stream, που θα ήταν πολύ πιο ωραίο για μένα και πολύ πιο βολικό για μένα. Και τέλος, να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας και όλα τα ξέρετε, τα ξέρετε, τα ξέρετε. Και να κλείσω αυτό το βίντεο, γιατί είναι 4 η ώρα το πρωί, έπρεπε να το είχα τελειώσει πριν 2 ώρες αυτό το βίντεο. Και όμως αποφάσισα λίγο να κάτσω παραπάνω γιατί είχα καιρό να κάνω βίντεο κτλ. Οπότε, είμαι ο Νίκος Γονός 13,
αλλιώς γνωστός ως White Mouse 13, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!